Γεια σας αγαπητοί φίλοι της IMI. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε άλλο ένα αντικείμενο από το IMI Content, αυτή τη φορά λίγο πιο σύνθετο, το οποίο περιλαμβάνει διαφορετικού τύπου ερωτήσεις μέσα στο ίδιο αντικείμενο. Θα πάμε αλφαβητικά και θα το αναζητήσουμε στο γράμμα Q. Το αντικείμενο λέγεται quiz, σε παρένθεση να το question set. Quiz, question set. Λοιπόν, είναι μια σειρά από διαφορετικού τύπου ερωτήσεις μέσα στο ίδιο αντικείμενο. Αυτό το κάνουμε για να γίνει η άσκησή μας λίγο πιο ελκυστική, να μην έχει όλο τις ίδιες ερωτήσεις και να γίνει πιο σύνθετη. Αρχικά θα χρειαστούμε ένα τίτλο για την συνολική άσκηση. Μιας και έχω αποφασίσει ότι θα είναι για τα φυσικά, βάζω τον τίτλο «Ιδιότητες της ύλης». Προχωράμε παρακάτω να δούμε τι άλλο έχει το μενού εδώ πέρα. Μπορώ να βάλω μια εικόνα φόντου για την άσκηση, το οποίο είναι προαιρετικό, δεν είναι υποχρεωτικό, το αφήνουμε. Ο δείχτης προόδου που θα δείχνει στο μαθητή πώς προχωράνε οι ερωτήσεις μπορεί να είναι κουκίδες ή και κείμενο. Αφήνουμε την προεπιλογή κουκίδες και στη συνέχεια θα δούμε πώς γίνεται και με το άλλο. Το ποσοστό επιτυχίας το ορίζουμε εμείς. Η προεπιλογή είναι 50% για να θεωρηθεί η συνολική προσπάθειά του πετυχημένη. Το αφήνουμε όπως είναι και προχωράμε τώρα στις ερωτήσεις. Βλέπετε ότι από εδώ μπαίνει μία ερώτηση μετά την άλλη. Η πρώτη ερώτηση είναι έτοιμη. Και θα διαλέξουμε τον τύπο της ερώτησης. Έτσι. Εδώ έχουμε να διαλέξουμε από 6 διαφορετικούς τύπους. Βλέπετε, multiple choice, drag and drop, fill in the blanks, mark the words, drag text, true, false question. Ας ξεκινήσουμε με τη σειρά, να τους πάρουμε τη σειρά να δούμε. Έτσι, πολλαπλών επιλογών, multiple choice. Χρειαζόμαστε και εδώ ένα τίτλο για την άσκηση. Έτσι, άλλωστε ότι έχει αστεράκι κόκκινο είναι υποχρεωτικό. Βάζουμε λοιπόν τον τίτλο «Μονάδες μέτρησης μάζας». Και θα πάμε τώρα να βάλουμε την πρώτη ερώτηση. Γράφω λοιπόν την ερώτηση και διευκρινίζω σε παρένθεση ότι αφού μου το επιτρέπει αυτό το είδος η άσκηση, ότι οι απαντήσεις σωστές μπορεί να είναι περισσότερες από μία. Έτσι. Και όντως έχω βάλει δύο σωστές απαντήσεις για να είναι πιο ενδιαφέρουσα η άσκηση. Λοιπόν, εδώ θα βάλω τώρα τις επιλογές μου. Ξεκινάω με την πρώτη επιλογή. Θυμίζω ότι είμαστε σε άσκηση πολλαπλών επιλογών. Η ερώτηση είναι αυτή. Η πρώτη επιλογή που έχω βάλει είναι κιλά. Είναι σωστή επιλογή. Μπορώ να δώσω και επεξηγήση και ανατροφοδότηση άμα θέλω. Έτσι το γράφω εδώ πέρα για την απάντηση που θα πάρει ο μαθητής για περισσότερη λεπτομέρεια. Δεύτερη απάντηση έχω γράψει πάλι γραμμάρια. Είναι και αυτή σωστή επιλογή. Αλλά θέλω να βάλω άλλες δύο τουλάχιστον επιλογές. Οπότε προσθέτω από εδώ τις επιλογές μου. Έβαλα και άλλη επιλογή εδώ, τα λίτρα. Δεν την κάνω βέβαια γιατί δεν είναι σωστή. Έβαλα και τα μέτρα. Έβαλα και τα κυβικά εκατοστά, έτσι. Και τώρα έχω τελειώσει με τις 5 επιλογές που έχω βάλει. Τελειώντας πηγαίνω προς τα πάνω. Είναι έτοιμη αυτή η ερώτηση και πάω στην επόμενη προσθήκη δεύτερης ερώτησης. Τώρα θα διαλέξω το επόμενο. Το drag and drop, επειδή είναι λίγο περίπλοκη η άσκηση και απαιτεί φωτογραφίες, θα την αφήσουμε προς το παρόν. Ίσως την πιάσουμε σε ξεχωριστό βίντεο. Θα πάμε στο fill in the blanks. Έτσι, να γεμίσουμε το κενό. Δίνω και εδώ ένα τίτλο που είναι απαραίτητος. Θυμίζουμε ότι σε αυτή την άσκηση ο μαθητής πρέπει να γράψει τη λέξη που λείπει στο κενό. Υπάρχει ως προεπιλογή η οδηγία «Συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις που λείπουν». Εμένα, επειδή θα βάλω μόνο μία πρόταση, θα βγάλω τον πληθυντικό και θα βάλω «Συμπληρώστε το κενό με τη λέξη που...» λείπει. Ωραία. Και πάμε παρακάτω να βάλουμε εδώ το κείμενό μας και με τα αστεράκια, όπως έχουμε κάνει και άλλες φορές, θα κρύψουμε τη λέξη που χρειάζεται να γράψει ο μαθητής. Έγραψα λοιπόν την πρότασή μου. Τα μόρια αποτελούνται από άτομα. Έχω βάλει τη λέξη άτομα ανάμεσα σε αστερίσκους. Έτσι, shift 8 είναι το αστερίσκος. Άρα αυτή η λέξη θα υπάρχει κενό και θα πρέπει να την βρει ο μαθητής να τη συμπληρώσει. Είναι από τη θεωρία των φυσικών, τα έχουμε πει και τα έχουμε γράψει. Τελειώσαμε και με αυτή την ερώτηση το fill in the blanks και πάμε να κάνουμε προσθήκη από εδώ της τρίτης ερώτησης. Θα διαλέξω ένα διαφορετικό τύπο ερώτησης, το mark the words, έτσι, το οποίο επιλέγουμε, κάνουμε κλικ σε μία λέξη. Και εδώ θα χρειαστεί να γράψουμε ένα τίτλο. Έβαλα τον τίτλο μου, έτσι, σώματα με διαφορετική πυκνότητα, περιγραφή της άσκησης. Εδώ ήταν η προηγούμενη που είχα βάλει, το έχει κρατήσει. Θα αλλάξω την περιγραφή βέβαια. Εδώ η περιγραφή είναι σαν ερώτηση, σαν να λέμε κάπως. Έβαλα λοιπόν ότι κάνει κλικ στο σώμα που νομίζω ότι έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα από τα υπόλοιπα. Και εδώ θα βάλω μια σειρά από σώματα διαφορετικής πυκνότητας για να διαλέξει ο μαθητής αυτό που έχει τη μεγαλύτερη,
όπως το έχουμε κάνει και στο σχολείο, στην τάξη, όπως το έχει διαβάσει κιόλας. Να, εδώ λοιπόν έχω βάλει 5 διαφορετικά υλικά σώματα. Το σωστό βέβαια δεν το αναγνωρίζει μόνο το πρόγραμμα, πρέπει να το δείξω εγώ. Το σωστό το έχω βάλει ανάμεσα σε 2 αστεράκια, το χρυσό, και έχω τελειώσει και με αυτή την ερώτηση. Πάω να βάλω την τέταρτη ερώτηση, διαφορετική πάλι, θα πάμε στο drag text. Για άλλη μια φορά βάζω ένα τίτλο στην άσκηση, γιατί είναι απαραίτητος. Η περιγραφή της άσκησης εδώ είναι καλή, μου ταιριάζει, την αφήνω. Θυμίζω ότι αυτή η άσκηση σέρνεις λέξεις και τις βάζεις στα κουτάκια. Και τώρα πάμε να γράψουμε εδώ το κειμενάκι μας και να κρύψουμε τις λέξεις ανάμεσα σε αστερίσκο. Γράφω λοιπόν τον ορισμό της πυκνότητας, κρύβω τις λέξεις πυκνότητα, μάζα, όγκος. Έτσι, εφαρμογή της γνώσης είναι αυτά, τα έχουμε πει τόσες φορές, απλά επανάληψη κάνουμε. Και έτοιμη και αυτή η άσκησή μας, ωραία. Και πάμε για την τελευταία ερώτηση, προσθήκη ερώτησης. Τι μας έχει μείνει από όλα αυτά, το true, false, σωστό, λάθος. Γράφω λοιπόν την πρότασή μου για την πυκνότητα του νερού και αφού είναι σωστή αφήνω το επιλεγμένο το σωστό. Και έτσι τελειώσαμε με τις 5 διαφορετικές ερωτήσεις. Εδώ τώρα τι άλλα κουμπιά υπάρχουν. Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε την πλογή προς τα πίσω, να μην πηγαίνουν προς πίσω, αλλά δεν μας πειράζει αυτό, ας πηγαίνει προς πίσω, δεν έχουμε πρόβλημα. Τυχαιοποίηση των ερωτήσεων, ναι, αυτό ναι, ας γίνεται κάθε φορά ανακάτεμα των ερωτήσεων. Και βλέπετε εδώ τώρα μπορούμε να αφήσουμε τον έλεγχο, έτσι μπορούμε αντί για τη λύση να την έχουμε ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη, καλύτερα είναι απενεργοποιημένη για να κάνει προσπάθειες, έτσι, και η επανάληψη να είναι ενεργοποιημένη για να μπορεί να κάνει πολλές προσπάθειες. Αυτή ήταν η άσκησή μας, είμαστε έτοιμοι και πάμε να την δημιουργήσουμε. Δεξιά πάνω γίνεται η δημιουργία. Να τη άσκησή μας, έτσι, ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση που μας είναι το multiple choice, έτσι, που είπαμε ότι είναι ποιο είναι το σωστό, τα κιλά και τα γραμμάρια, κάνουμε έναν έλεγχο. 2 από τα 2, προχωράμε από εδώ με το βελάκι, βλέπετε εδώ τις τελίτσες που μας δείχνει, συμπληρώνουμε το κενό, τα μόρια αποτελούνται από άτομα, κάνουμε έναν έλεγχο, ωραία, προχωράμε, κάνουμε κλικ στο σώμα που έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα, σωστά, εδώ σέρνουμε τις λέξεις και ξεκινάμε, η πυκνότητα είναι... Μάζα διαιρεμένη για του όγκου και εδώ είναι σωστό. Πατάμε ολοκλήρωση και μας λέει ότι είναι 8 στα 8, έτσι. Και μπορούμε να κάνουμε επανάληψη ή να δει τη λύση αφού έχει τελειώσει. Και μια τελευταία λεπτομέρεια, την έχω πάει την άσκηση στην επεξεργασία πάλι για να δείτε αυτή την επιλογή. Θυμάστε που λέγαμε κοκκίδες ή κείμενο, να δείτε πως θα φαίνεται. Πατάω ενημέρωση. Και τώρα αντί για τις κουκιδούλες θα μας βγάζει ότι είναι η πρώτη ερώτηση, η δεύτερη ερώτηση. Να το. Λοιπόν, μία από 5 ερωτήσεις. Και προσέξτε, αν δεν απαντήσω καμία, στο τέλος δεν θα μου βγάλει η λύση. Βλέπετε, δεν βγήκε η λύση. Αυτή ήταν λοιπόν το set των ασκήσεων quiz. Θέλει λίγη δουλίτσα παραπάνω, αλλά είναι πιο εντυπωσιακό από τις κλασικές ασκήσεις.